σε όλη τη γη ακούστηκε ο λόγος που έσπερε του Ευαγγελίου ο Άγιος Κοσμάς ο Εγγονός. Εδώ, στην Ελλάδα γεννήθηκε, σε ένα μικρό, πολύ μικρό χωριουδάκι, κάτω στην Ακαρνανία. Μικρός το ανάστημα, αλλά σημαντικός στο μυαλό, γιατί ο Άγιος Κοσμάς ο Εγγονός με την ανατροφή που πήρε από το σπίτι του, που πρώτα απ' όλα φρόντισε η μάνα του και ο πατέρας να του σπείρουν την αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Δημιουργού του ουρανού και της γης, δεν υπάρχει άλλος. Του έσπηραν λοιπόν ευσέβεια οι γονείς, την οποία ευσέβεια ο ίδιος προσωπικά φρόντισε να την καλλιεργήσει, όπως οι γονείς έτσι και ο Θεός σπέρνει στον καθένα μας. Άμα μείνει ακαλλιέργητη, ακαλλιέργητος ο σπόρος που έχει σπείρει ο Θεός μέσα μας, τελείωσε και άθελοι μπορεί να γίνει. Και να αναβάλουμε το Θεό και να φωνάζουμε «Ου και αισθή Θεός». Ενώ στην ουσία φωνάζει ο άθεος «Ου και έχω μυαλό». Δεν έχω μυαλό. Γιατί εγώ είμαι πάρα πάνω από το Θεό γι' αυτό. Ο Άγιος μας λοιπόν ο τελός αγάπησε τον ένα και μόνο με κεφαλαία γράμματα. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στα χέρια βέβαια του Κυρίου που όταν ζούσε πίστευε θα κατέληγε, όπου είχε κατέληξε. Η εποχή που έζησε το ξέρουμε ότι σκοταδιού, όλα τάσχαζε φοβέρα και όλα τάσχαζε βλαμιά. Έτσι λέει ο ποιητής μας. Όλοι είχαν το στόμα κλειστό, τα πόδια και τα χέρια δεμένα, γιατί περίμενε έξω από την πόρτα ο θάνατος, μικρούς μεγάλους. Πόσοι δεν έγιναν γεννήσαροι αφού τους άπαξαν οι Τούρκοι από την αγκαλιά της μάνας τους. Έχουν διαπράξει πολλά, πάρα πολλά δικήματα οι Τούρκοι. Και ο Άγιος Παΐσιος, ο σύγχρονος Άγιος, λέγει δεν έχουν πληρώσει οι Τούρκοι. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι για όλους, μικρούς και μεγάλους, για άτομα, κοινωνία και έθνη. Τι είναι αυτή η πνευματική νόμη? Ό,τι κάνεις, θα εισπράξεις. Κακό έκανες, κακό θα εισπράξεις. Δεν γίνεται να διεκδικήσεις τίποτα. Και λέει ο Ιωσήφ Πάστορας, έχουν διαπράξει και διαπράττουν. Έτσι λέει ο Παΐσιος, έρχεται η ώρα να πληρώσουμε. Αυτό λοιπόν ο Άγιος μέσα σε αυτούς τους χρόνους της σκλαβιάς, του σκοταδιού, έζησε. Στα γενούς πήγε να σπουδάσει, αλλά δεν του άρεσε η εφημιάδα σχολή. Γιατί τότε, όπως και τώρα, δεν πάρει το κακό να μπαίνει παντού. Οι Ευρωπαίοι είχαν πει και δικούσαν τη σχολή την εφημιάδα, στην οποία ήταν σπουδαστής. Είδε ότι δυτικό πνεύμα από τώρα σκλαβιά τέτοια υπάρχει στον κόσμο όλο και πήγε στο μοναστήρι της Φιλοθέας, Μονής Φιλοθέου. Έμεινε και μόνασε και κάποια στιγμή ανοίγει την Καλή Διαθήκη, τυχαία να την ανοίξω, όχι βέβαια, και διαβάζει ότι δεν ζούμε για τον εαυτό μας, ζούμε για τους άλλους. Ουχή τα εαυτού έκαστος, αλλά τα του εταίρου.
Δεν ζούμε για τον εαυτό μας, για τον άλλο ζούμε. Μια ματιά στον εαυτό μας θα δούμε για ποιο ζούμε αυτή την εποχή εμείς ο καθένας μας. Για τον εαυτού μας. Όχι για τους άλλους, μόνο για τον εαυτού μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πάτε από τα λάδια κάτω, πες μια προσευχούλα για τον κόσμο όλο. Την ακούει ο Θεός, αλλά με πόνο μέσα σου. Αυτό το είπε ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή. Το εξέλαβε ως φωνή Κυρίου. Ανακοινώνει στον ηγούμενο, ο ηγούμενος του έδωσε την ευλογία να φύγει, να πάει, να κηρύξει στην Ελλάδα μέσα. Πήγε πρώτα στον Πατριάρχη, ζήτησε την ευλογία του, ο Πατριάρχης τον ευλόγησε να κηρύξει. Και εξήφθη λοιπόν ο Σπύρο του Σπύρε το Σπόρο. Βγήκε στην Ελλάδα να σπείρει το σπόρο του Ευαγγελίου. Όχι μέσα σε σκλαβιά. Δεν λέγεται ο Άγιος σκλαβιά. Να το χωρέψουμε. Η σκλαβιά είναι της αμαρτωλής μόνο. Αυτή που σας πλέει το πνεύμα του Άγιον, δεν ζουν σε σκλαβιά, είναι κατανόητη σκλαβιά. Και στα δεσμά να είναι, πώς ο Παύλος φωνάζει, ότι οι αλυσίδες μου είναι το κήρυγμά μου. Δεν μένω στη Ρώμη, έτοιμος να φάει το μαχαίρι. Οι αλυσίδες μου είναι το κήρυγμά μου. Και όμως, λέει, το πρετόριο, εκεί που τον δικάσανε και τον καταδικάσανε στη Ρώμη, το πρετόριο ήτανε, είπε, στο πρετόριο μέσα κήρυξαν οι αλυσίδες μου. Και πολλοί από τους επισήμους έγιναν χριστιανοί. Δεν είναι, δεν σκλαβώνεται ο λόγος του Θεού. Ο Άγιος δεν φοβάται. Ο Άγιος περπατάει και λέει, είμαι σταυρωμένος, όπως εσείς στο σταυρό επάνω. Ο Άγιος πέρασε όλη την Ελλάδα. Την εόρβωσε κυριολεκτικά. Δεν παραείδανε Τούρκοι και μαχαίρια και αγχώρες και χαρές. Ήξερε ότι την ώρα που ήταν να φύγει, θα φύγει. Να βασανιστεί και αυτό ήρθε στον κόσμο. Πήγαινε λοιπόν στον διοικητή της περιοχής και έλεγε, δώσε μου άδεια να κηρύξω και στον επίσκοπο της περιοχής. Και έτσι έκανε παντού. Να σταθούμε λίγο εκεί που πρέπει να σταθούμε και στα σύμφωνα. Ο Άγιος έφτιαξε 350 περίπου σχολεία. Ένας καλόγερος ιδρύτης. Έφτιαχνε επιτροπές, όριζε πρόεδρο, το διάλεγαν εκεί οι ντόπιοι και έλεγε, φτιάξτε σχολείο για να ανοίξουν τα μάτια τα παιδιά. Με τα γράμματα που θα μάθουν να διαβάζουν ψαλτήρι, Ευαγγέλιο, τα βιβλία της Εκκλησίας, θα ανοίξουν τα μάτια, από εκεί θα ανοίξουν τα μάτια. Και όντως, από εκεί θα ανοίξουν τα μάτια. Αν δεν υπήρχε το κρυφό σχολείο, δεν θα είχαμε λαδίτσα. Από μέσα λοιπόν την Εκκλησία το καλό προήλθε. Κοιτάξτε δηλαδή τι κάνανε κάποιοι. Την Εκκλησία προσπάθησαν να φημώσουν. Δεν τα κατάφεραν. Ο Άγιος μας λοιπόν φρόντισε να ανοίξει τα μάτια των αδελφών μας που ζούσαν τότε. Και επειδή αυτό ήταν ό,τι καλύτερο για την ελευθεριά, έδωσε την ταγή ο Πασάς μέσω των Εβραίων, συναντήθη και τον απαγωνίσανε τον Άγιο. Ας έχουμε την ευχή του, να μην σας κουράζω άλλο.